Écoutez Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé. Μαρία Μασκαλή, καλημέρα, καλώς ήρθες. Να τη αγαπημένη μας. Πώς είσαι, Μαρία μας, καλώς όρισες. Είμαι πάρα πολύ καλά. Γεια σας. Η Μανούλα του Masterchef. Καλά και η Μανούλα. Και να σου πω κάτι, θέλω, θα τη πιάσω από τα μούτρα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή, 43 χρονών κοριτσάκι. Μα δεν πάει με την ηλικία, πάει με την τρυφερότητα και την έγνοια. Εγώ αυτό έλεγε, κατάλαβα. Εγώ που είμαι αυτό και το ένα και το άλλο, είσαι πάντα. Κάτσε με συγχωρείς, είμαι και εγώ 43. Γι' αυτό είπε για την τρυφερότητα και την έγνοια. Κοριτσάκι, το κοριτσάκι θα το κρατήσουμε. Τι συμβαίνει. Κοριτσάκι, ακριβώς αυτό. Ναι. Γιατί αυτή η συμπεριφορά, ότι επειδή ήταν η άλλη μικρότερη εκεί πέρα μέσα. Ή επειδή ήταν ανώριμη. Όχι βέβαια. Τα παιδιά όλα είναι, οι συμπαίκτες μου είναι πάρα πολύ καλοί και όριμοι και ανώριμοι. Όλα είναι. Και παιδιά είναι. Και παιδιά και μεγάλοι, ναι, είναι τέλειοι. Εσύ όμως ήσουν πολύ γλυκιά. Η κυρία Μαρία έμεινε... ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κυρία Μαρία έμεινε από την αρχή, επειδή τους είχα πει σαν παρακουτσούκλι, μου το κολλήσανε. Όταν τους είχα πει ότι θα σας παρακαλούσα να είστε κύριοι και κυρίες, από τότε με φωνάζαν κυρία Μαρία, κυρία Μαρία, και έτσι κόλλησε και έμεινε. Μάλιστα. Πολύ ωραία αυτό που τους είπες καταρχήν. Τα παιδιά είναι απίθανοι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Εντάξει, να πούμε κάτι τώρα. Είναι πολύ γλυκό που λες τα παιδιά είναι όλα απίθανα. Για τον κόσμο δεν είναι απαραίτητο ότι είναι όλα απίθανα τα παιδιά, με την έννοια ότι έχουν κάποιες συμπάθειες, κάποιες αντιπάθειες, που έχει να κάνει με συμπεριφορές που έχουμε δει όλο αυτόν τον καιρό που το MasterChef είναι στον αέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και γι' αυτά. Προηγουμένως σας πάμε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο και κυρίως στο τέλος του επεισοδίου αυτού, που μπαίνεις μέσα, όλοι πιστεύουν ότι έχει φύγει ο Ιωάννης, εσύ επιστρέφεις γιατί δεν ήταν να παίξεις, πας να πάρεις τα ρούχα σου, έχει γίνει όλη αυτή η πολύ γλυκιά, θερμότατη υποδοχή, δηλαδή νομίζω ότι όλο το σπίτι, τουλάχιστον οι περισσότεροι χάρηκαν τρελά που σε είδανε να γυρνάς. Ήτανε μια έκρηξη χαράς, αυτό είδαμε εμείς. Αυτό το βλέπουμε και στα πλάνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θέλω να μου πεις εσένα πώς σου φάνηκε καταρχήν αυτό που είδες να συμβαίνει και δεύτερον πώς σου φάνηκε η αποχώρηση, δεδομένου ότι αν ο Νίκος δεν είχε δώσει την κάρτα ασυλίας στη Βίλη, τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι τέτοια που κάποια στιγμή ευνηδιάζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκαμε οι περισσότεροι με την... με την συνέχεια που έγινε μετά από την κάρτα η οποία δόθηκε από τον Νίκο. Τι να πω, τα παιδιά ήταν για μένα σίγουρο ότι θα χαιρόντουσαν. Μ' αγαπούσαν πάρα πολύ μέσα στο σπίτι. Είχαμε μια πολύ καλή συμβίωση. Τώρα ο Γιάννης έχει δώσει τις εντυπώσεις του και σαφώς τα παιδιά χαρήκανε γιατί πρώτα είδαν, έγινε όλο αυτό. Ήταν πολύ γλυκιά η στιγμή για μένα. Δεν έχω λόγια, βλέπετε ότι ακόμα είμαι... Βεβαίως. Ναι, ήταν πολύ, πολύ γλυκό όλο αυτό. Το παρακολούθησατε στο επεισόδιο. Το παρακολούθησα και ακόμα είμαι συγκινημένη και από αυτά που είπαν τα παιδιά πίσω από τις κάμερες και μπροστά. Τι να πω, υπήρχε ένταση μετά, σαφώς. Πιστεύω να ηρεμήσουν τώρα τα παιδιά, να βρούνε μία ηρεμία και μία ησυχία και μία ισορροπία. Και πιστεύω ότι και τα παιδιά τα οποία έτσι δίνουν την ένταση μέσα στο σπίτι να ησυχάσουν και να τα βάλουν λίγο πιο τα πράγματα στο μυαλό τους καλύτερα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Μια χαρά έχεις λόγια και έχεις και πάρα πολύ όμορφο ύφος και τρόπους και ευγένεια και απ' όλα. Και πολλές φορές αυτά που δεν λες... φαίνονται ακριβώς στις στιγμές που δεν μιλάς. Επίσης ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ σωστό το γεγονός ότι τους μάζεψες πριν φύγεις και τους είπες τα λόγια που τους είπες και τα είδαμε χθες στο επεισόδιο. Δηλαδή να είναι έτσι, να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα και τα λοιπά και μετά προσπάθησες να δώσεις και θάρρος στην ομάδα σου η οποία δεν τα πάει, ας πούμε, πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που είπες να ακολουθήσουν τον Ιωάννη ως αρχηγό. Αυτό το έκανες γιατί τον πιστεύεις πάρα πολύ, για να τους ενώσεις, για να δημιουργήσεις αυτό το ενωτικό κλίμα. Τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα?
Ακριβώς αυτό, Κατερίνα μου. Τα παιδιά, η ψυχολογία τους είναι πολύ πεσμένη με τα γεγονότα, μετά τη Χριστίνα, με τις δοκιμασίες, έχουν ένταση και αυτό που ήθελα φεύγοντας ήταν να τους δώσω τουλάχιστον μία προτροπή, κάτι το οποίο να μπορέσουν να ξαναδεθούν και να δώσουν έτσι όλοι μαζί ένας μπρόξιμο. Ένας μπρόξιμο, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως μπορείτε εσείς να μας λύσετε την απορία, γιατί τελικά ο Σκορδάκης έσωσε τη Βίλη? Ο Νίκος θέλησε να είναι δίκαιος. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμασταν το αντίθετο, αν ήμουν εγώ κάτω και η Βίλη επάνω, το ίδιο θα έκανε ο Νίκος. Άρα ήθελε ο Νίκος να σώσει τον πιο αδύνατο. Να προστατεύσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Νίκος θέλησε να σώσει το πιο αδύναμο κρίκο που ήταν. Όχι κάποιον από τους μπλε, δηλαδή. Απλά έναν άνθρωπο που θεωρούσε ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δοκιμασία. Μπορεί να ήταν και ότι η Βίλη, ας πούμε, ήταν και μπλε, έτσι δόθηκε. Έτσι ήταν η στιγμή, το μοιραίο εντός εισαγωγικών. Επειδή ήταν μπλε, αν ήμασταν και αντίθετα, το ίδιο θα ήταν. Αυτό μπορεί να μην το ξέρει, γιατί ήταν την μπλε ομάδα ο Νίκος. Πάμε λίγο στη δική σου ομάδα, που εκεί νομίζω θα ξέρεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Καταρχάς, χαρά στο κουράγιο σου, μετά ταξίδια και όλα αυτά που έγιναν, είχες το θάρρος να βγάλεις αυτό το λόγο και να τα ενώσεις τα παιδιά. Από την άλλη, αυτό που ακούσαμε από τη Μαρίνα να λέει αρκετές φορές, υπάρχει. Δηλαδή, ο Στέφανος και ο Γιάννης ουσιαστικά έχουν μπει σε μια κοκορομαχία λόγω της Μαρίας, της ωραίας Μαρίας, της ωραίας Ελένης. Θα πρέπει να κατανοήσετε το εξής, ότι τα παιδιά είναι έγκλειστα πολύ καιρό. Είναι και αρσενικά. Έχουν τον τρόπο τους τα αρσενικά. Όταν βρίσκονται σε ένα σπίτι μέσα, έχουν τον τρόπο τους κάποιοι να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, εντός εισαγωγικών, πιο ένθερμα. Δεύτερη μέρα που τα το ακούμε. Τα παιδιά αυτά. Ακούσαμε και χθες. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χριστίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Μαρία είναι ένας πολύ συμπαθής χαρακτήρας. Είναι ένα συμπαθητικό παιδί και προσπαθεί να βρίσκεται στο πλάι σε κάθε συμπαίκτη της, ο οποίος αισθάνεται δυσάρεστα είτε αισθάνεται κάποια θλίψη, προσπαθεί να τους παρηγορεί, να τους εψυχώνει και αυτοί. Μην κοιτάτε τώρα, μέσα στο σπίτι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δυστυχώς οι τηλεθεατές δεν τα βλέπουν. Θα δώσετε αυτό το περιθώριο λοιπόν στους παίκτες, να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό του σπιτιού. Να το έχετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Το έχουμε και στο εμπρός, μην νομίζετε. Να σου πω κάτι. Μαρία μας καλεί. Έχουμε τόσο πολλά πράγματα να ρωτήσουμε. Θα θέλαμε πολλά να συζητήσουμε και θα το κάνουμε, γιατί σήμερα τελείωσε ο χρόνος μας, αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με εσένα αύριο. Για να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την όμορφη συζήτησή μας. Να σε ευχαριστήσουμε για σήμερα που ήσουν κοντά μας. Πολύ πολύ. Τα φιλιά μας, τους χαιρετισμούς μας. Στη Θεσσαλονίκη μας, γιατί από εκεί γίνεται η σύνδεση από την Καλαμαριά. 10 λεπτά από το σπίτι της Κατερίνας, να ξέρετε. 10 λεπτά είμαστε διαφορά. Λοιπόν. Αλήθεια. Ναι, ναι. Μαρία μας, σε φιλούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.